Πάμε τώρα στη Μέρι Λίντα, αγαπημένη μας καλλιτέχνηδα. Πάρα πολύ συγκινημένη. Μιλάει μέσα από το γυροκομείο Αθηνών που φιλοξενείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στον συνάδελφο τον Γιώργο Μπέζα στο znews.gr και λέει για τον Τόλι που γνώρισε, για τη συνεργασία τους και είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορεί να το πιστέψει η Ελένη μου ότι έφυγε ο Τόλις από τη ζωή της. Το Τόλι μου, στην αγάπη μου. Από το πρωί εγώ είμαι... Τα έχω χαμένα τελείως. Εντάξει, για μένα ο Τόλις ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που τραγούδησα μαζί τους, που αγάπησα πολύ, με αγάπησε και εκείνος και τον ευχαριστώ για όλα. Λυπήθηκα τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ούτε τον αδελφό μου να έκανα, δεν θα έκανα έτσι. Ο Τόλις ήταν πάντα καλός για όλους. Και gentleman, πάντα. Τίποτα χειρότερο. Μόνο με καλά λόγια πρέπει να μιλάς με τον Βοσκόπουλο. Πάντα ήταν ευγενικός και με τους συναδέλφους του και με τους φίλους του, με όλους. Πάντα ήταν καλό παιδί. Γιατί εμείς γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Η λύπη μου είναι τεράστια, δεν μπορώ να την πω πια πόσο μεγάλη είναι. Για μένα ήταν ένα σπουδαίο πρόσωπο αυτός που χάθηκε. Δεν περίμενα ποτέ να φύγει τόσο νέος. Γιατί για μένα είναι νέος πάντα. Θα αγαπώ πάντα όσα χρόνια και περάσουν. Σοκαρισμένη, συντετριμένη, δεν μπορεί να πιστέψει το χαμό του Λιβοσκόπουλου όπως τον είχε στο μυαλό της. Ούτε τον αδερφό μου λέει να έχανα, δεν θα έκανα έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί την είχε στηρίξει στα πρώτα της βήματα. Ήταν η πρώτη της συνεργασία ο Τόλις Βοσκόπουλος. Και τον είχε, αυτό που λέει, έχασα έναν αδελφό σαν αδελφό μου. Τον είχε αδελφό και ξέρετε, ρε παιδιά, τι μου κάνει εντύπωση. Δεν το ξέρω. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που έχουμε δει να βγαίνουν όλοι οι συνάδελφοί του, όσοι έχουν συνεργαστεί και εμεί, και να λένε τα καλύτερα λόγια. Γιατί ο Τόλις Βοσκόπουλος απασχόλησε μόνο τα περιοδικά του, δημοσιογράφου με την προσωπική του ζωή. Ποτέ με καλλιτεχνικές κόντρες. Ποτέ. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λες. Ποτέ. Μόνο με την επιτυχία του, την πορεία του, την καριέρα του. Και τη ζωή του, την προσωπική. Μόνο αυτό. Ένα στάρ. Γιατί στάρ ήτανε. Ναι. Και μεγάλος. Θα απασχολήσει και αυτό το κομμάτι. Και ήταν ένας άντρας ο οποίος έκανε 4 γάμους. Δηλαδή είχε πάντα ένα ενδιαφέρον να δεις λίγο την προσωπική του ζωή, το πώς ερωτευόταν, το πώς εξέφραζε τον έρωτά του. Και επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζω τώρα στο Instagram μου για το πόσα αδέρφια είχε. Είχε το 25, 11. Όχι, είναι από δική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αποκλείται να μην ξέρω ο ίδιος και να ξέρει Google. Ναι. Είναι από δική του συνέντευξη, έβλεπα το απόσπασμα εχθές και λέει ότι είχα 24 αδερφές και ήμουν το 25ο παιδί. Τώρα, αν είπε εκείνος ήταν 11 και είπε 24, δεν είναι αυτό. Έχεις δίκιο. Απλά είναι. Γιατί το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Ναι, και ναι. Και χτες είπαμε 11. Ναι, και αυτό είναι, πάρα ξέρω. Πολύ, αυτό αλλά... είναι το καταγεγραμμένο. Ότι αυτό είναι το επίσημο. Είχε, ναι, 11 αδερφές, ήταν 12 αδέρφια. Όμως από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει αυτό το πράγμα. Ο ίδιος, παιδιά, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, στο σπίτι του, την έλεγα χθες με τα μάτια μου. Ναι. Είπε ότι είχα 24 αδερφές και ήμουν το 25ο παιδί της οικογένειας. Φαντάζομαι θα ξέρω κι εγώ αν είμαι το δεύτερο παιδί της οικογένειάς μου, όχι. Κάτι θα ήξερε. Ναι, όχι, εντάξει, πολύ δίκιο έχεις. Σε αυτό που είπες πριν. Γιατί πήρα πολλά μηνύματα, γι' αυτό ήθελα να το διορθώσουμε, γιατί δεν θέλω να λέμε ανακρίβειες, δεν είναι ανακρίβεια, είναι. Είναι αυτό που είχε πει ο ίδιος. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση μια καριέρα 50 ετών να μην είχε κόντρες, δυσαρέσκειες και άλλα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν αστέρι τέτοιου μεγέθους. Όμως ίσως από σεβασμό και από τέτοια λατρεία που το έχει όλος ο κόσμος, ούτε έχει νόημα κάποιος να βγει τώρα να πει κάτι. Ξέρεις, που μπορεί να έχει δημιουργηθεί. Είναι άλλη η κόντρα βεντετισμού, ναι, άλλη η κόντρα διαφωνώ, άλλη, ναι, η κόντρα έχουμε διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη. Ναι. Όταν κάτι είναι πάνω στο επαγγελματικό σου πλαίσιο και διαφωνείς, είναι μια κόντρα, okay, που βρίσκεται μια χρυσή τομή και... Οι προσωπικές κόντρες και οι ίντριγκες που προέρχονται από βεντετισμούς είναι το πρόβλημα που μένει και αγκάθι στην ψυχή. Σίγουρα, ναι. Η αγνωμοσύνη είναι το πρόβλημα. Ναι, 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 ναι.